εκλογές, να φύγουμε από τα τοπικής αυτοδιοίκησης και τα προβλήματα με το νερό και τα σκουπίδια και όλα αυτά που έχουμε εδώ και τα λίμματα, και να πάμε να καλωσορίσουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Χάρη Μάργαρη. Είναι υποψήφιος με την ΟΚΔΕ, είναι εδώ κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε το λόγο. Καλημέρα κύριε Μάργαρη, καλή επιτυχία. Καλημέρα κύριε Ξενόφου, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για το χώρο με τον οποίο πολιτεύεστε, είτε στις εθνικές εκλογές είτε στις ευρωεκλογές. Τι είναι η ΟΚΔΕ? Καταρχάς, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διατηρητών Ελλάδος είναι μια επαναστατική κομμουνιστική οργάνωση που είναι στο ρεύμα του τροτσισμού, του επαναστατικού μαρξισμού και της έδρας διεθνούς. Ναι. Και κατεβαίνει και σε αυτές τις εκλογές έχοντας τα ψηφοδέλτια της, το ευρωψηφοδέλτιό της, εργαζόμενους, νέους, αγωνιστές, είτε στο φοιτητικό είτε στο εργατικό κίνημα, αλλά και ανθρώπους που παλεύουν για την ενότητα αυτών των κινημάτων και για να νικήσουν. Και σε αυτές τις εκλογές θέλουμε να καταγγείλουμε και να πάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο αυτή τη σταθερότητα εισαγωγικά που προβάλλει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπου στην ουσία είναι ένα καθεστώς ταξικού πολέμου. Είναι ένα καθεστώς ακρίβειας. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες με συνεντεύξεις του ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και λέει ότι για το ρεύμα του ελευθεροδιάστατου επικοινωνίας έφταιγε ο άνεμος ή ο κολαούζος του αυτιάς λέει ότι έφταιγαν οι νοικοκύρες που έβαζαν πλυντήρια. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα καθεστώς που είναι κλίκα, είναι μια ελίτ και με την αλαζονία της προσπαθεί να επιβάλλει αυτό το καθεστώς ανισότητας πλούτου που παίρνουν οι καπιταλιστές και οι φίλοι του Μητσοτάκη και για τον υπόλοιπο λαό, για τους εργαζόμενους, θα τους έλεγα στρώματα, επιβάλλεται πείνα, εξαθλίωση και μισθή άθλη. Έτσι, ένα καθεστώς ιδιωτικοποίησεων επίσης, ένα καθεστώς το οποίο δεν διστάζει να κουρελιάσει το Σύνταγμα, όπως έγινε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έφερε με νόμο η κυβέρνηση και καταργεί στην ουσία του το άρθρο 16 που μιλάει για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, ή ο Άδωνης που φέρνει τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, θέλοντας να ξυλώσει τις τελευταίες κατακτήσεις που έχουν επιβληθεί από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε ότι η κυβέρνηση είναι από τις πιο φιλοπόλεμες κυβερνήσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και στηρίζει καταρχάς ένα πολύ απάνθρωπο και φασιστικό καθεστώς όπως είναι ο Νετανιάχου στο Ισραήλ, με όλες τις δυνάμεις το στηρίζει, ή πως δίνει λεφτά σε εξοπλισμούς ενώ αντίστοιχα κόβει για κοινωνικές δαπάνες ή δίνει όλη τη χώρα σε βάσεις των Αμερικάνων υπεραλιστών και του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να σπάσουμε και αυτό το καθεστώς των αντεργατικών επιθέσεων που θέλουν να μας επιβάλλουν η κυβέρνηση, να μας κάνουν σύγχρονους σκλάβους και ένα καθεστώς καταστολής, να μην μιλάει κανένας όταν προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτά τα μέτρα. Αυτά προσπαθεί να πρεσβεύσει η ΟΚΔΕ και γι' αυτό κατεβαίνει και στις ευρωεκλογές. Ναι. Θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό θέμα που διακυβεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι Ελλάδος, Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια, ας πούμε, στα είδη πρώτης ανάγκης. Σε επίπεδο Ευρώπης, ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και τα κόμματα, εννοείται, έτσι? Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι λαοί μένουν με το στόμα ανοιχτό και βλέπουν με αγωνία τις εξελίξεις που υπάρχουν στον πόλεμο. Αυτό που επικρατεί στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά μια ισορροπία τρόμου. Πλέον οι Δύση, οι δυτικοί υπεραλιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στηρίξει ανοιχτά την εμπλοκή στρατιωτική εισβολή με χερσαία, με όπλα, με οτιδήποτε μπορούν να φανταστούν. Σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτό να βομβαρδίζουν το εσωτερικό της Ρωσίας, που μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, είμαστε ένα βήμα πριν μια γενίκευση του πολέμου, ναι, παραπάνω. Αυτό φοβίζει τους λαούς και πρέπει να ξεσπάσουμε παντού αντιπολεμικές κινητοποίησεις και να τις στηρίξουμε και εμείς αν όχθε όπου και αν συμβεί και εδώ στο εσωτερικό μας στην Ελλάδα. Πρέπει αυτό το καθεστώς του πολέμου και του μιλιταρισμού πάσει και εδώ πέρα στη χώρα μας, γιατί εμάς επηρεάζει προφανώς εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, θα σας πω και γενικότερα, πέρα από το μέτωπο της Ουκρανίας, που προφανώς φοβίζει τους λαούς, είναι και η κατάσταση στην Παλαιστίνη, που υπάρχουν τεράστιες κινητοποίησεις, κυρίως από την νεολαία σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη προφανώς, γιατί μιλάνε για τη γενοκτονία που εκτελείται κάτω από εμάς εκεί στη Γάζα, που δεν έχει μείνει νοσοκομείο, που δεν έχει μείνει καμία υποδομή, που έχουν σκοτωθεί πάνω από 15.000 παιδιά και άλλοι δεκάδες χιλιάδες έχουν σακατευθεί από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Και προφανώς πιστεύουμε και εμείς ανώτερα ότι
ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη του πολέμου, γιατί γίνεται μια σφαγή, μια γενοκτονία που είναι η χειρότερη των δεκαετιών. Έτσι, με αυτό το κριτήριο θέλουμε να πάει και ο κόσμος να ψηφίσει την κάλπη, και αυτό το καλούμε να μαυρίσει αυτά τα κόμματα που στηρίζουν τους εξοπλισμούς του πολέμου, αυτό το καθεστώς που επιβάλλει η κυβέρνηση ξύλου, καταστολής, πολέμου, ακρίβεια και ιδιωτικοποίηση, γιατί πιστεύουμε όλα αυτά συνδέονται. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που υπάρχει αυτά τα 5 χρόνια και έχει προχωρήσει όλες αυτές τις επιθέσεις ανεξέλεκτα, είναι και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, σχεδόν όλα τα αστικά κόμματα, είτε μιλάμε για τα δίθεν προοδευτικά ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, είτε μιλάμε για τα προδεξιά δεκανίκια του Μητσοτάκη, Ελληνική Λύση, και δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά δεν αμφισβητούν το καθεστώς του Μητσοτάκη, δεν αμφισβητούν αυτή την κατάσταση που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ τους. Βασική στήριξη στον πυρήνα της πολιτικής τους, έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να σηκωθεί ο κόσμος από τον καναπέ, γιατί αυτή η κατάσταση, ξέρετε, ο καναπές, το ίντερνετ μπροστά, το κινητό κλπ. Έχει αποχαυνώσει τους λαούς της γης και δεν αντιδρούν. Δηλαδή, σε μια τέτοια φάση που έχουμε ήδη 2 πολέμους στη γειτονιά μας, περιμέναμε ήδη να έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, όπως είχε γίνει περασμένες δεκαετίες, ας πούμε, με τον πόλεμο του Βιετνάμ, που υπήρχαν ειρηνιστικά κινήματα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ένα παράδειγμα λέω. Πολύ σωστή παρατήρηση. Το Βιετνάμ ήταν ένας δείκτης για να εξελιχθούν εξεγέρσεις, επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και αντιπολεμικά κινήματα προφανώς, που εμπόδισαν τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, την Αμερική, να χάσει αυτόν τον πόλεμο. Και από τότε δεν έχει ξανανικήσει και σε ένα πόλεμο τέτοιου είδους που εκτελήσει και στο Βιετνάμ. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει μεγάλες κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη. Έχουν γίνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως στο εξωτερικό, με μεγάλη καταστολή, με μεγάλες απειλές. Στην Αμερική απειλούν τους φοιτητές ότι θα τους διαγράψουν από τα πανεπιστήμια, έτσι, και όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη και μπορούν να ακούν πάρα πολλές χώρες. Και πέραν από το αντιπολεμικό κίνημα που του χρειαζόμαστε προφανώς, ο κόσμος φαίνεται ότι όταν του δοθεί ευκαιρία θα βγει στον δρόμο, θα διαδηλώσει. Είχαμε το τελευταίο διάστημα, να υπενθυμίσω, δίνινες καταλήψεις, κινητοποίησεις για το ενάντια στην κατάργηση του άρθρου 16 που κάνανε οι φοιτητές, που ήταν από τα μεγαλύτερα κινήματα που έχουν να γίνουν τα τελευταία πάνω από 5, γύρω στα 5 χρόνια που έχουν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Αυτά δείχνουν τον δρόμο. Προφανώς δεν αρκούνε μόνο αυτά. Χρειαζόμαστε μια αριστερά επαναστατική για να καταφέρει να ενώσει αυτούς τους αγώνες, να επιβάλλει μια ενωτική πολιτική στο φοιτητικό, στο εργατικό κίνημα και σε όλα τα κινήματα αντιστέκονται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλονται. Μια αριστερά που δεν θα διασπάει τους αγώνες ή θα καλεί μόνο σε ψήφο διαμαρτυρίας, όπως θέλει να κάνει το ΚΚΕ. Μια αριστερά που δεν θα ενώνεται μόνο στην κάλπη και μετά θα είναι χώρια. Μια αριστερά που πραγματικά θα προσπαθεί να επιβάλλει το δίκαιο των εργαζομένων και με αυτόν τον τρόπο θα νικήσουν οι αγώνες. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποια ομάδα αγωνιστών, κομμουνιστών, εργατών, εργαζομένων που προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό το δίκαιο, μπορούν να νικήσουν οι αγώνες. Αυτό είναι ένα βασικό μας σύνθημα, και μπορούν να επιβάλλουν μια σειρά από μέτρα που θεωρούμε ότι είναι βασικά συστήματα και αιτήματα πρέπει να είναι σε ένα κίνημα, όπως θα είναι η έκδοση από το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεση επιβολή εθνικού νομίσματος, εθνικοποίηση βασικών τομέων κλειδιών της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο και εν τέλει μια κυβέρνηση των εργαζομένων, μια άλλη δομή εξουσίας που θα προβάλλει και την εναλλακτική για το σοσιαλισμό. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να μας ψηφίσει. Να γυρίσουμε και στα εθνικά κράτη, είναι και αυτό. Δηλαδή να φύγουμε από την παγκοσμιοποίηση έτσι πως τη ζούμε τώρα και να γυρίσουμε στα εθνικά κράτη, ο καθένας το νόμισμά του, τα σύνορά του, οι καλλιεργίες του, οι δουλειές του, η παραγωγή του στη γη του. Είναι και αυτό σε ένα μοντέλο που το βλέπετε, ότι μπορεί να περπατήσει τα επόμενα χρόνια καλύτερα από αυτό που ζούμε τώρα? Καθόλου, καθόλου. Θεωρούμε ότι και τα δύο, δηλαδή και η παγκοσμιοποίηση που ήταν η βασική τάση του παγκόσμιου καπιταλισμού να επικρατεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η στροφή σε έναν εθνικισμό, σε μια εσωτερική λογική μιας οικονομίας. Εγώ δεν είπα για εθνικισμό. Όπως η ελληνική είναι καταστροφικές. Δεν είπα για εθνικισμό, είπα το μοντέλο του κράτους έθνους. Αυτό. Του προστατευτισμού μπορούμε να πούμε, εθνικισμού. Ναι, όχι του εθνικισμού, του προστατευτισμού, ας πούμε, της παραγωγής μας. Όχι του εθνικισμού με την έννοια της τρευλή του όρου. Ναι, κατανοητό.
και μια έννοια προστατευτισμού σε οικονομική πολιτική. Θεωρούμε ότι δεν είναι. Διότι τώρα με την παγκοσμιοποίηση τα κράτη τα πιο μικρά και τα φτωχά τα έχουμε ρίξει στην αρένα με τα λιοντάρια. Και δεν μπορούν να επιβιώσουν, το καταλαβαίνετε. Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός σκληρός και με ισχυρούς, πολύ ισχυρούς απέναντι, που πώς θα επιβιώσουν τα μικρά κράτη. Γι' αυτό το έφερα το παράδειγμα αυτού του μοντέλου του έθνους κράτους. Όχι του εθνικισμού, το ξαναλέω, του έθνους κράτους. Ναι, ναι, δεν είπα προφανώς. Το λέω από μια άποψη που προβάλλεται έτσι και σαν είναι προστατευτισμού ή σε κάποιους άλλους κύκλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε και τα δύο είναι αδιέξοδα. Καταρχάς, αυτό που ζούμε με την παγκοσμιοποίηση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια είναι αυτό καθεστώς τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εδώ πέρα ιδιαίτερα το ζήσαμε στο πετσί μας στην Ελλάδα. Τα μνημόνια, τα χρέη, τις ιδιωτικοποίησεις, την εξαθλίωση. Είναι ένα καθεστώς έτσι ελεύθερης οικονομίας που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που στηρίζουν αυτά. Αντίθετα, δεν πιστεύουμε σε έναν απομονωτισμό. Και μάλιστα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταντήσει έτσι μια απομονωμένη ένωση, γιατί συνθλίβεται από τις μεγάλους ανταγωνισμούς και συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, Ρωσίας από την άλλη. Ο κόσμος αλλάζει, γίνονται τεκτονικές αλλαγές και εμείς είμαστε απομονωμένοι σε αυτό και είμαστε προσκολλημένοι σε ένα μοντέλο που χάνει. Και από αυτή την έννοια θεωρούμε ότι δεν είναι μια απομόνωση να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσα-ίσα θα δώσει και ένα έναυσμα στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης να ακολουθήσουν ένα παράδειγμα αγώνων, κινητοποίησεων και να αναθρέψουν αυτές τις κυβερνήσεις των πλουσίων, του πολέμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστεύουμε. Ναι. Πιστεύουμε σε μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη των εργαζομένων, μια Ευρώπη σοσιαλιστική, που δεν έχει καμία σχέση με τη δίθεν ευρωπαϊκή οικογένεια που προβάλλουν σήμερα, που δεν νομίζω ότι πιστεύει κανένας πλέον. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσάς στις ευρωεκλογές, κύριε Μάργαρη, και να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοινότο. Ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές. Έχουμε θέμα με τον χρόνο γι' αυτό. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ναι, τις καλημέρες μας. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Χάρης Μάργαρης.